Γεια σας, καθάριζα σήμερα τα σαρκοφάγα φυτά μου, βλέπετε πόσα φύλλα έκοψα, χαλασμένα, φυσιολογικό αυτό και ανακάλυψα αμφόφορους. Αυτό είναι πανέμορφη δροσέρα. Εδώ είναι διονέης, δύο έχω, μία μικρή, την πήρα πάρα πολύ άρρωστη, αποξηραμένη και τώρα με έβγαλε αμφοφόρο. Εδώ έχουμε τη σαρακένια. Καλά πάει και αυτή ήταν λίγο ταλαιπωρημένη. Το πήρα από ένα κατάστημα που δεν το πρόσεχαν καλά. Και αυτό εδώ είναι δώρο από τη φίλη μου, αγαπημένη φίλη μου, Ναταλία από την Αθήνα. Έχω βίντεο που με έστειλε, κοιτάξτε. Έχουμε αμφοφόρο. Έστειλε για παρηγοριά. Κάποιες σαρατσένες έφαγαν κάμπιες και τη μεγάλη σαρατσένια που είχα, σαρακένια, την έφαγαν σφίκες. Βλέπετε, έφαγαν κάμπιες. Έφαγαν σφίκες τη μεγάλη και μετά το φυτό το καλοκαίρι μου χάλασε και χάλασε. Τώρα το χειμώνα σάπισε η πιγδικούλα. Δεν ξέρω γιατί την είχα 7 χρόνια. Θα αντικαταστήσουμε τι θα κάνουμε. Και αυτό εδώ επίσης είναι δώρο πάλι σαρακένια πορπουράτα από την αγαπημένη φίλη μου Ναταλία, έχω βίντεο και αυτή έχει αμφοφόρο. Και εδώ έχουμε τα νεπενθές. Εδώ είναι δύο μικρούλια που είχα πάρει πέρυσι από την έκθεση, πάνε πολύ καλά. Είχα φυτέψει σε σφάγνο με περλίτε, τους αρέσει αυτό το υπόστρωμα. Αναπτύσσονται πάρα πολύ καλά και πίνουν και το νεράκι πολύ γρήγορα. Έχω δύο μαζί εδώ, όσο είναι μικρά. Αυτό εδώ είναι το πιο παλιό μου νηπενθές που έφερα από την Ολλανδία. Δεν μου άρεσε γιατί ήταν πάρα πολύ μακρύ, το είχα κλαδέψει πάρα πολύ αυστηρά, αλλά δεν παραξηγήθηκε, έβγαλε άλλο καινούριο κλαδί και μικρά κλαδάκια. Α, και κεφαλότος μου χάλασε πάλι, το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ζεστό το καλοκαίρι και δεν κατάφερε. Θα πάρω πάλι, θα προσπαθήσω να το καταφέρω, γιατί πολύ μου αρέσει. Τώρα θα πάρω από την έκθεση. Μου είπαν ότι υπάρχει και κάποιο μαγαζί online που πουλάει, θα κοιτάξω. Και εδώ είναι το νηπενθές που είχα φέρει από την Αγγλία. Πάει πάρα πολύ καλά, τεράστιο φυτό έγινε, πολύ όμορφο, είχε πάρα πολλά καλαθάκια. Τώρα ξηράθηκαν λίγο, τα κόψαμε, τα καθαρίσαμε. Φως είναι αρκετό, βλέπετε το φυτό είναι συμπιεσμένο, δεν είναι άχαρο. Και έχει πάρα πολλά καινούρια φυτούδια. Γλάστρα είναι μεγάλη και επίσης είναι φυτημένη σε περλίτη και σφάγνο. Πιστέψτε ότι πολύ γρήγορα σφάγνο γίνεται ξερό, σαν παξιμάδι. Πίνουμε όλο το νεράκι μας. Πιθανόν θα φυτέψω και τα άλλα σαρκοφάγα μου σε αυτό εδώ το υπόστρωμα, όπως λέω τώρα. Επειδή το καλοκαίρι δεν τα πάνε καλά με τύρφι. Γίνεται πολύ βαρύ το υπόστρωμα. Να κοιτάξουμε και από απόσταση και να δούμε και αυτήν εδώ την λαχανοσυρά. Ευχαριστώ.